Να παρενθέσω του γιο του κύριου Γκούστα Πολιτόπουλου και του κύριου Τσίμα, που είναι παρεμφερή. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι από την κυρία Ελισάβετ Σταυριανή του, είναι από το Real Times. Και αναφέρεται στι συνέπειε από την κλιματική αλλαγή στη χώρα μα, προτείνουν να επιβαρύνουν περισσότερο του αδύναμου οικονομικά στι πολίτε μα, τη στιγμή που ήδη ο πληθωρισμό, αν και παρουσιάζει αποκλιμάκωση, παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ποια έγινε λοιπόν η δική μας πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης ώστε να ανακοπιστούν οι πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει και ένα οικονομικό, πράσινο και παραγωγικό μοντέλο για την πατρίδα μας. Κύριε Πολιτόπουλε. Είναι γεγονός ότι την κλιματική κρίση την αντιμετωπίζουμε με λόγια. Θα ξεκινήσω από τα καθημερινά, από αυτά που συναντάμε κάθε χρόνο. Δηλαδή τις πλημμύρες. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ρεύματα, τα αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα φαινόμενα είναι ένας τρόπος εντελώς άσπρος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν μπορεί ένα ποτάμι ή ένα ριάκι να το εγκυρωτήσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να μειώνουμε και να μην καθαρίζουμε απλά ένα τέτοιο χώρο, ώστε να επιτρέπουμε τη ροή των νερών να καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτή η διαδικασία επίσης του μη καθαρισμού, αντί να ξεκινάει από την αρχή της άνοιξης, δεν ξεκινάει εδώ ποτέ. Άρα λοιπόν είναι μέρημνα της εκάστης τοπικής αυτοδιοίκησης να φροντίζει, να καθαρίζει τα ριάκια και να διευθετεί την ροή των ρεμών. Ένα δεύτερο φαινόμενο είναι επίσης αυτό που λέμε η προστασία από τις μέγα πυρκαγιές. Εδώ μην έχουμε χειρότερα. Πρώτον, γιατί δεν φροντίζουμε και έχουμε ένα εργαλείο πάρα πολύ απλό που έχει και οικονομικό όφελος προς μια οικονομική τάξη, την οτροφία. Εάν λοιπόν επιτρέπαμε τη βόσκηση, την ελεγχόμενη βόσκηση από την ασαρχία στα δάση μας, όλο τον χρόνο, τότε να είστε σίγουροι ότι αντί να έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα έχουμε μικρότερες πυρκαγιές και αυτές θα ήταν ελεγχόμενες. Το κόστος αυτών των πυρκαγιών ή των πλημμύρων είναι χρήματα πεταμένα. Δηλαδή αναγκαζόμαστε μετά ως κράτος να πληρώνουμε στους πολίτες που έπαθαν αυτή τη ζημιά εξαιτίας της αμέλειας του κράτους, να πληρώνουμε λοιπόν για οικοσκευές, για επισκευή κτηρίων και αυτό να δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ληφθεί άμεσα. Ο σχεδιασμός και η πρόληψη είναι αυτό που να ακολουθήσουμε. Όχι τη συνεπέμβαση κατόπιν εποχής. Ένα άλλο πράγμα το οποίο βοηθάει, θα βοηθήσει την κλιματική κρίση, αν θέλετε, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε στη χρήση της γης. Δηλαδή, μιλάμε για πρωταγενή τομέα, αλλά σε αυτόν τον πρωταγενή τομέα δεν δίνουμε την δυνατότητα να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο να μην επιβαρύνει την κλιματική κρίση. Και βέβαια το τελευταίο της κλιματικής κρίσης έχει να κάνει με τους λίπους που είχαν προηγουμένως και που θα επέλθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα μειωθούν το επόμενο διάστημα, έχει να κάνει με την ρυπαίμψη βιομηχανία βιοτεχνία. Άρα αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων είναι μέσα στις προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωράμε στην πρόληψη. Πρόληψη είναι και το να σχεδιάσουμε με ποιο τρόπο θα ανταποκριθούμε στη μείωση των ρήπων. Άρα η πρόληψη προέχει από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω κι εγώ με δύο παραδείγματα. Υπάρχει αυτός ο μπαμπούλας ότι η μετάβαση θα κοστίσει
και θα κοστίσει πολύ ακριβά. Θα μιλήσω όμως μετά γι' αυτό, αλλά θα πω δύο μόνο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι ξαφνικά το ρεύμα, το οποίο παράγεται από πολλές μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, όπως είναι ο λιγνίτης, όπως είναι και η ΑΠΕ, ξαφνικά σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, σε μερικές περιόδους ξεπέρασε το δεκαπλάσιο και σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Ποιος ευθύνεται για αυτή την ξαφνική άνοδο του ρεύματος στη μετάβαση? Ή το γεγονός ότι με τεράστια αφροσύνη οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε το να γίνει το ρεύμα χρηματιστικό προϊόν. Άλλαξε το κόστος μέσα σε λίγους μήνες και από 15 ευρώ μεγαβατόρα πήγε στα 200 και στα 300 ευρώ μεγαβατόρα. Όχι. Απλά παίχτηκαν χρηματιστικά παιχνίδια και μάλιστα ανώσε χρηματιστικά παιχνίδια. Γιατί υπήρχαν χώρες όπως η Γαλλία που είχαν πολύ μικρή εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Πολύ κακώς έχουν πυρηνική ενέργεια, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά παρόλα αυτά και εκεί το ρεύμα πάλι δεκαπλασιάστηκε. Δεν θέλω να κάνω τώρα ανάλυση τι σημαίνει χρηματιστικό προϊόν και γιατί παίζονται αυτά τα παιχνίδια και τελικά πώς, ακόμα και στην Ελλάδα, που πάνω από το 30-40% ρεύμα παράγοντα τη ΑΠΕ, που δεν ανέβηκε η τιμή του, αντίθετα αυτή είναι. Πώς ενδέχεται λοιπόν το ρεύμα να ακολουθεί την τιμή του φυσικού αερίου? Δεν θα μπούμε σε αυτό, γιατί το πώς παίρνει το παιχνίδι είναι καθαρά πολιτικό και δεν έχει καμία σχέση με τη μετάβαση. Άρα σε μια οικονομία νεοφιλελεύθερη είναι φανερό ότι ξαφνικά βλέπεις αλλαγές τεκτονικές, οι οποίες τις προκαλεί η ίδια η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπική αγορά και όχι η μετάβαση. Και ας το φορτώσεις τη μετάβαση. Φτάσανε δηλαδή οι ΑΠΕ να είναι πολύ πιο φτηνές από τις άλλες πηγές. Και παρόλα αυτό το ρεύμα κρύβεται. Εδώ εμείς είχαμε δώσει μία μάχη, έναν άγνωστο πόλεμο που δεν τον έμαθε κανένας, για να κρατήσουμε το νερό δημόσιο αγαθό. Και την πετύχαμε αυτή τη μάχη, ενώ οι θεσμοί μας επιβάλλανε την κοστολόγηση τιμολόγηση να την αφαιρέσουν από την υγεία, την ειδική γραμματεία υδάτων και να τη δώσουν σε ένα ιδιωτικό οργανισμό. Που αυτόματα ο ιδιωτικός οργανισμός θα έλεγε πόσο κοστίζει το νερό στη Θεσσαλία, τόσο. Πάρε αγρότη αυτή την τιμή και θα κοινάζει όλη την γεωργία μας στον αέρα, όλη τη γεωργία μας. Αλλά εμείς αντισταθήκαμε μέσω της πρώτης αξιολόγησης και κρατήσαμε την τιμολόγηση, κοστολόγηση στο δημόσιο. Πήγε, κατήργησε την υγεία αυτή η κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, και τώρα πριν από λίγες εβδομάδες επιχείρησε, από ό,τι έμαθα τελικά χρυσοβήθη αυτή η ανατροπή, το να δώσει την κοστολόγηση, τιμολόγηση σε ιδιώτες. Ακραία επικίνδυνο. Τώρα να κλείσω, η μετάβαση θα κοστίσει. Και δεν θα κοστίσει επειδή ακριβή μετάβαση, αλλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν ακολουθήσανε αυτό που εμείς προειδοποίησαμε εδώ και δεκαετίες. Η κλιματική κρίση θα κοστίσει στην Ελλάδα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν συνεχίσουμε να είμαστε όπως τώρα, ή αν μηδενίσουμε τώρα, από το καλό σενάριο, το αράβευτο πρωί, όλους τους λίπους, όλα τα αέρια θερμοκηπίου, θα κοστίσει μόνο 400 δισεκατομμύρια. Δηλαδή πάνω από το δημόσιο χρέος της χώρας μέχρι το 2%. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Άρα δεν είναι η μετάβαση που στήσει, είναι η αφροσύνη των προηγούμενων γενεών που στήριξαν την ευμερία τους στο να μεταφέρουν κόστος στα παιδιά τους. Θα το συνεχίσουμε κι εμείς αυτό? Θα στο δοκαμιλήσουμε και θα πάρουν τα παιδιά μας αυτό το χρέος, όπως φορτωθήκαμε εμείς την κλιματική κρίση? Άρα το τι θα κοστίσει η μετάβαση δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς οι οικολόγοι επιβάλλουμε τη μετάβαση, αλλά με την πραγματικότητα την ίδια. Με το αν χαθούν οι παραλίες μας αυτές με την άμμο εξαιτίας κλιματικής κρίσης, το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο. Μη συζητάμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει, αλλά πόσο νωρίς και με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να την κάνουμε τη μετάβαση για να είναι ανέμακτη.